Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα βραδιά στην Sonic Arena, μία ακόμα πολύ πλούσια μπασκετική βραδιά, όπως προμηνύεται, καθώς παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Anatolians Jazz και Mammoth, παντού σκοράρει το πρώτο καλάθι. Οι δύο ομάδες είναι αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Είναι έξι παίκτες κάθε μία. Ο Διμανούλη κάθεται στον πάγκο και Μακρύς κάθεται στον πάγκο για Jazz και Mammoth αντίστοιχα. Πρώτη επίθεση τώρα για τους Mammoth, δευτερόμαστε σιγά σιγά. Φαράντος έχει ξεκινήσει ως βασικός. Σούτια 3 από τη γωνία, εύστοχο. Από Μπούχαλη, 2-3. Δύο επιθέσεις, δύο καλάθια, για 2 και 3 πόντους αντίστοιχα. Καμισάκης. Μαντής μέχρι μέσα έχει πάρει και θα κερδίσει το προσωπικό του αντίπαλο. Ζόπουλος. Και πάλι πέρα τον Καραγκούνη. 4-3. Πάλι μπροστά η Τζάζ. Μπούχαλης. Μικελάκης, Φαράντος τώρα στην κορυφή. Όταν πας στην game έχει βγεθεί ελεύθερος ο Λιάκος, δεν πήρε όμως το shoot. Φαράντος και πάλι Λιάκος και πάλι Φαράντος στην κορυφή. Θέλω να μπερδέψουν τους Τζάζ οι παίκτες του Mammoth και τα κατάφεραν, καθώς ο Χαλκιαδάτης έκανε μια προσποίηση και σκόραρε. Πάει και ένα κινητό, όλα καλά. 6-3 λοιπόν, double score. Όχι, 4-5. Με στην επίδεο ο πίνακας, πρέπει να μην γίνω λάθος, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Μαντής, έχει κλειστεί από 2, είναι άσχος ο ίδιος, πάει για το επιθετικό ριμπόντ και το αρπάζει. Δεν θα καταφέρει ούτε με δεύτερη φορά όμως. Κεδάκης. Μάλιστα τώρα. Μπούχαλης, Φαράντος στην κορυφή και πάλι σε μία ακόμα επίθεση. Καραγκούνης είναι μέσα στη ρακέτα και πάλι. Σουτιά 3, Λιάκος, εύστοχος, 4-8. Πράγματι double score αυτή τη φορά. Υπέρ των Mammoth. Παρά το που παίρνει εύκολα την μπάλα, λέει ο Λιάκος για τον προσωπικό αντίπαλο. Μην παίρνουν όλα, λέει ο Ντοκ από την πλευρά των Τζαζ. Έχει δώσει άμυνα και πάλι μέσα στη ρακέτα και έχουν βήματα. Αυτό μπαίκτη τον Τζαζ. Μπούχαλης. Αυτός αναλαμβάνει να κατεβάσει τώρα την επίθεση για τους Mammoth. Οι ομάδες παραμένουν πάνω κάτω ίδιες, όχι μόνο με τα roster που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, αλλά και με τα γενικά roster που έχουν δηλωθεί στο summer. Για 3.200 είναι άστοχος, έχουν κάποιες μικροαλλαγές βέβαια, αλλά ο βασικός κορμός παραμένει ίδιος. Από πλευράς ονομάτων. Από πλευράς νοοτροπίας θα δούμε, καθώς πολλές ομάδες είναι που υποστηρίζουν ότι είναι ένα πειραματικό στάδιο το summer. Τεστάρουν τα νερά του μπασκετάκι για την επόμενη, επερχόμενη winter. Στη γωνία σου για 3, Μπούχαλης και πάλι εύστοχος! Παίκτης των Mammoth, 4-11. Back-to-back τρίποντα για τους Mammoth. Στέλνουν τη διαφορά στο συν 7 υπέρ τους. Ζόπουλος πάρει τώρα την μπάλα, ένα jump shoot άστοχο, επιθετικό rebound από το μυαλό πίσω από την επίθεση, το οποίο θα κάνει φάουλ τώρα το σώμα του μυαλού, Παρισάκης. Πρώτο φάουλ λοιπόν στην βραδιά και διαδοχή για τους Mammoth. Ζεδάκης κλειστή καλά από τον προσωπικό αντίπαλο, εξακολουθεί να παίζει καλή άμυνα. Φαράντος έδωσε ένα screen, παίρνει deflection από τον Παντή, ο οποίος έχει πάει στη γωνία τώρα. Καλτιαδάκης. Αραγκούνης. Η κλειστή δύσκολη προσπάθεια με την κόρη rebound, τη διάθεση για τρέξιμο από τον Τζαζ. Για να δούμε. Παίρνει σε 3, παίρνει ο Παντής. Κρίμα για κρίμα. Στη γωνία ο παίκτης του. Στα 11 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα, χορευτικό καλάθι και φάουλ. Αντώνη, αυτός που κέρδισε το πάνω, ποιος είναι? 15. Ωραία, ευχαριστώ. Κατ' Εμμανουήλ, έτσι όμως και στη βολή, το νούμερο 15. Το νούμερο 44 κάθεται στον πάγκος, τόσο 6-11. Λιάκος. Μπούχαλη στη γωνία και πάλι Λιάκος στην κορυφή, Χαλιζοδάκης. Μπορεί η μπάλα στην περιφέρεια πολύ συχνά και για μία ακόμα φορά για τους Mammoth. Παραλίγο το κλέψιμο από τον Παρισάκη μέχρι μέσα. Ασφυκτική πίεση, αλλά βρέθηκε ένα καλάθι το οποίο δεν μπήκε από τον Λιάκο. Παρισάκης, πάρει τώρα την μπάλα.
Ο Δίκας στη γωνία έκανε μια προσπίση, παραμένει πάνω του. Ο Χαρτιαδάκης έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Ο Δίκας είχε βρεθεί ελεύθερος και βρεθεί μερικός ελεύθερος και ο Χατζημανόλ πήρε το σουτ, είναι άστοχος, όμως επιθετικό rebound, σαν από μηχανής, θεός ο Παριτσάκης, κάτω από την απέναντι ρακέτα, 9-11. Νέκος είναι στη γωνία, Μπούχαλης. Θα δώσει τώρα σε αυτόν. Σουτ για 3, εύστοχο και πάλι. Έχουν ξεκινήσει πολύ ωρεξάτη από τη γραμμή των 6-75, η Μαμούθ. 9-14. Πρώτα 5 λεπτά. Ένα παιχνίδι το οποίο κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλό τέμπο, αλλά το σκορ εξακολουθεί να ανεβαίνει καθώς 2 πόντι μπαίνουν, 11-14. Από τον Δούκη αυτή τη φορά, Χαρτιαδάκης, και έχει προαναγγελθεί time out από τον Χατζημανουήλ με το νούμερο 44 από τον Ντοκ της ομάδας των Jazz. Σε περίπτωση που δεχτούν καλά αυτή η Jazz. Παράδοση. 6 δευτερόλεπτα, Λιάκος παραλίγο να χάσει, έβγαλε στο Φαράντο, αυτός δεν συγκράτησε. Χαρτιαδάκης έκλεψε και τώρα στο ανοιχτό κύπελλο Χατζημανουήλ. Παίρνει τα βήματα μέχρι μέσα το καλάθι απέναντι στο Χαρτιαδάκη, ο οποίος είχε στοιχεία, αλλά επέλεξε να μην κάνει άμυνα ψηλά. Δεν ήθελε να δώσει και το φάουλ στο προσωπικό του δίπαλο. Μπούχαλης, άστοχο το σουτ του Καραγκούνη. Δεν υπάρχει και το time out προηγουμένως. Βαντής. Προγράφει την επίθεση. Δίνει το σύνθημα στους συμπαίκτες του. Απέναντι του ο Φαράντος. Παρισάκης τώρα. Χατζημανουήλ στα 5 δευτερόλεπτα. Παίρνει ένα screen. Εκτελέσει πίσω από αυτό, έχει μείνει αρκετά ελεύθερος. Θα το κάνει, είναι άστοχος μακρινό το δίποντο. Καργούνης άρχισε να βγει πάνω του και για το φάουλ στον Νιάκολα Δούδα κατάφερε ο Δούγιας. Υπάρχει deflection για να βγάλει στην κίνηση μια πάσα Χαρτιαδάκης. Στον Παντίστα είναι εκεί πέρα και έκλεψε και θα πάρει τώρα την μπάλα για τους Jazz. Δούγιας. Καλύπτε παίκτες, λέει χαρακτηριστικά ο Μπούχαλης μέχρι μέσα. Παντίστα κέρδισε το φάουλ. Με 13-14, 3-33 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Με δύο σπίρες την επαναφορά. Κούλιας. Δίνει screen, Χατζημανουήλ φλέρταρε. Έφτασε πολύ κοντά στο να βάλει το καλάθι αλλά και στο να πατήσει την baseline. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Επιθετικό rebound. Από τον Χατζόπουλο, μπαλά κυκλοφορεί και ο Παρισάκης έχει βρεθεί ελεύθερος επαρκώς για να κάνει το σούτ. Είναι άστοχος, ξανά επιθετικό rebound όμως. Τουδούγια. Αχνό, δίποντο έδωσε screen ο Παρισάκης. Πήγε το επιθετικό rebound, δεν τα καταφέραμε στην τρίτη φορά. Παράντος καθάρισε. Ξαναπάρει την μπάλα τώρα. Ένα jump shoot. Safe στοχο. Time out. Στόχα γέμπτει πριν καν μπει το καλάθι από τον Ντοκ στον πάκο των Jazz. Μια ακόμα επίθεση. Αποδίδει καρπούς για τα Μαμούθ. 13-16. 3 ακριβώς λεπτά που μένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας για να δούμε ποιο είναι το πλάνο αντεπίθεσης για τον Jazz. Επιστροφή λοιπόν στη Zone Arena. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι εκ νέου έπειτα από το time out που είχαν πάρει οι Jazz. Έχει πραγματοποιηθεί πρώτη αλλαγή στην βραδιά. Μακρύς έχει περάσει θέση του Χαλκιαδάκη. Μέχρι μέσα απέναντι στο επιθυμμένο χέρι του Καραγκούνη. Άστοχος. Ο ίδιος το επιθετικό rebound απέναντι σε τουλάχιστον δύο παίκτες άμεσα πάνω του. Είναι έτσι ο Χατζόπουλος. Από τη διάρκεια του time out, ο Μπαντής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Jazz είναι σε λάθος θέση στην επίθεση και ο Μακρύς ήταν. Αυτά ενοχλημένος από το γεγονός ότι οι συμπαίκτες του ενώ ένα ακόμα τρίποντο από τη γωνία. Έρχεται για να προσθετήσει το ενεργητικό των Μαμούθ. 5-6, πλέον 5-6 για τους Μαμούθ. Αυτό του Λιάκου. Μακρύς λοιπόν κατά τη διάρκεια του time out είπε ότι οι συμπαίκτες του γυρίζουν πλάτη έπειτα από την πρώτη πάσα των αντιπάλων τους. Μπαντής έδωσε ένα μικρό show μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και έβαλε ένα καλάθι. Μάλιστα αναφέρθηκε στην περίοδο, στη χρονική κατά την οποία πήραν πολλαπλά επιθετικά rebound οι Jazz και είπε ότι έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο, υποστήριξε. Μακρύς. Καραγκούνης. Στην κίνηση πάλι ο Μακρύς. Πέρασε από την baseline, έκανε μια μικρή βόλτα, απελευθερώθηκε παρκώς, είναι άστοχος όμως. 17-19, παραλίγο το λάθος, έκλεψε ο Λιάκος. Παρισάκης δεν κατάλαβε ότι η πάσα ήταν για αυτόν. Jump shoot, έστοχο. Λίγο πιο μπροστά από το ύψος των ελευθέρων βολών για τον Καραγκούνη. 7-21. Τον κάνει την μπάλα λέει ο Ντόκ από τον πάγκο, ο οποίος εξακολουθεί να. Μην έχει πάρει χρόνο σε ακόμα. Γεια σου. Με το νούμερο 15 τώρα.
Πάλι Δούγια έχει βρεθεί ελεύθερο. Δεν επέλεξε το τρίποδο. Πάει μέχρι μέσα, θα το επιλέξει έχοντα βρεθεί και αυτό ελεύθερο ο Χατζημανουήλ και είναι εύστοχο 20-21. Πίσω. Χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση του Μαμούθ. Είναι στα 2 τρίποντα για Τζαζ. Ήδη στα 6 για του Μαμούθ. Τζαζ έκλεισε τώρα την μπάλα. Τη Μανώλη σκαστή πάσα. Πέρασε! Και μέχρι μέσα είναι άστοχο όμω. Μαντζάκη μπορούσε να πάει λίγο πιο μέσα. Δεν είχε αντίπαλο μπροστά του. Μακρύ. Σκαστή πάσα Νάκο σε ένα jump shot με τα μπλάστοχο και αυτό μπαντή στο rebound. Διάστοχε προσπάθειε back to back στι δύο ομάδε. Παραλίγο πέτσε ο Φαράντο. Μπάλα ξαναπήγε στον μπαντή. Παράντω ενδεχομένω θα ήθελε να κάνει το φάουλ. Σήκωσε το χέρι του. Σου για 3 έστοχο και πάλι Χατζη Μανουήλ. 23-21. Μπροστά η Jazz λίγο πριν τη λήξη τη πρώτη περίοδου. Πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Στην πρεμιέρα των δύο ομάδων για το Summer. Ενώ μόλι μία βολή έχει εκτελεστεί στο πρώτο δεκάλεπτο. Παράντω. Σου για 3-9 άστοχο με τη φορά δεν γίνεται να μπαίνουν όλα. Δουλειά. Τώρα 8 δευτερόλεπτα όλα για τη Jazz. Πρέπει να βιαστούν για να δούμε τι θα βρουνε. Δουλειά. Τι θα ψάξουν σε αυτή τη φάση. Χατζη Μανουήλ. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Μαμούς. Δεν το κάνουν χορευτικό στον αέρα. Άστοχο με τη βία. Το καλάθι ο Χατζη Μανουήλ, η μπάλα πήγε όμως στον παντή, αλλά ήταν εκπρόθεσμο το καλάθι που έβαλε. 23-21 λοιπόν, σκορ που έχουμε έπειτα από το πρώτο δεκάλεπτο. Είχαν βρεθεί μπροστά πολύ νωρίς στο 11-4, στο 4-11 ήταν αυτή ακριβής η Μαμούθ. Έκτοτε έχουν καταφέρει να βρουν τα πατήματά τους στην επίθεση και οι Τζαζ και να βρίσκονται μπροστά με 2 κατά τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν του Σαν Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Πρώτη κατοχή για αυτό είναι για τους Μαμούθ, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν τον Μακρύ στην περιφέρεια. Ο Τζεδάκης έχει περάσει στον πάγκο και παραμένει εκεί πέρα, παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Λιάκος συγκρατεί. Ξαναδίνει στο Φαράντο, 10 δευτερόλεπτα Καραγκούνη. Είναι αυτός ο οποίος έχει πάει μέσα στη ρακέτα και πάλι, αλλά θα χάσει την μπάλα μέσα από τη χέρια του Μπαντή. Μα για το coast του coast είναι άστοχος όμως. Κάνει όλα σωστά εκτός από το καλάθι, δεν πήρε το φάουλ. Τι ήταν αυτός που έκλεψε. Και Μανουήλ με το νούμερο 44 έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Καραγκούνης έχει βρεθεί εκτός αρκέτας αυτή τη φορά, παίρνει ένα σουτ για τρεις, είναι άστοχος όμως. Έχει έρθει και ο Παντελίδας, ο οποίος κοσμεί τον πάγκο των Τζαζ μέχρι στιγμής. Είναι έτοιμος να περάσει και αυτός και να συνεισφέρει στην front line των Τζαζ, της ομάδας του. Αριστάκης, ρομπάς και τώρα απαντήσει, θα κερδίσει το φάουλ από τον Λιάκο. Παρισάκης στην επαναφορά. Δουλειάς. Έκτες λίγο φορτιδάκης από τον πάγκο. Μπαντής. Πέρα από τον Μανουήλ. Πολύ ψηλά συγκράτησε. Έχει κλειστεί από δύο. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Σε πρώτη και σε δεύτερη φάση έχουν παίξει πολύ καλή άμυνα. Η Μαμούς έτσι η μπάλα μένει στα χέρια. Τον Τζαζ. Είχαν στοχοποιήσει τον αντίπαλο ψηλό. Παντόπουλο, πίσω κλείστηκε για πολλή ώρα. Δεν έχασε την μπάλα, αλλά... έχασε πολύ χρόνο και συνεπώς την επίθεση για την ομάδα του. Μακρύς, 44 δευτερόλεπτα. Φαράντος δίνει ένα screen. Αλλαγές τώρα στις άμυνες. Σουτιά 3 από τη γωνία με μεγάλη καμπύλη, εύστοχος φύς. Από τον Μπούχαλη από τη γωνία συνεχίζει το επιθετικό σόου για τα Μαμούθ. 23 λέει ο πίνακας. Ήταν για 2 τελικά. Να ντελές, συνεχίζει το επιθετικό σόου για τους Μαμούθ. Τι Μανίλ, ο Τζόπουλος δύσκολη προσπάθεια, έπεσε κάτω, ασκήθηκε πίεση πάνω του, δεν υπάρχει φάουλ. Μπούχαλης, Φαράντος μέχρι μέσα, παραλίγο το κόψιμο, αλλά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 23-25. Άλλαξε με τη γωνία, ξαναπήρε τη δουλειά. Σάκης. Δουλειά θα γυρίσει, κόμπηκε αλλά με φάουλ ψηλά από τον Μπούχαλη που θα εκτελέσει 2 βολές. Λίγες συγχωρές λοιπόν, έστω όπως την πρώτη. 24-25.
Σε απόσταση αναπνοής πλέον η διαφορά. Οι ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία των 25 πόντων και έχουμε αλλαγές. Ο Μανολή με το νούμερο 15 περνάει εντός, Δούλιας στον πάγκο. Και αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε ήταν το πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών. Είχαν εκτελέσει μία από έμεσο τρίποντο η Τζαζ. Ξέμπαρκη πολύ. Κατά κάποιον τρόπο βγήκε μπροστά του Μπούχαλη και έκλεψε. Πάει μέχρι μέσα παραλίγο να μπερδευτεί, μπερδεύτηκε. Χατζόπουλος αλλά ήταν εκεί πέρα και συγκράτησε. Saves the day. Ο Μαρισάκης, Χατζημανουήλ. Πάλι Χατζόπουλος πήρε από τον Χατζημανουήλ με το νούμερο 15. Είναι άστοχος. Μπαντής βρέθηκε στην κορυφή, έχει χώρο μπροστά του. Τώρα έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Μαρισάκης ένα jump shot με ταμπλό ενδεχομένως το που κάνει. Είναι άστοχος. Θετικό rebound του Ντοκ. Δεν το κατάφερε, προσπάθησε πάντως. 2-2-3 τώρα μέχρι μέσα στην κίνηση. Ωραία πάσα, είναι άστοχος όμως. Μπουχαλής. Χατζημανουήλ. Μπαντής. Είναι ο Χατζημανουήλ. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Ένα pick and roll βγήκε, αλλά δεν θα έρθει το καλάθι με δεξί hook. Θα σμπρώξει την μπάλα. Αλλά και που είναι αντίπαλος. Ο Χατζημανουήλ δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Να πάει να σμπρώξει την μπάλα. Το κολόξι θα πεθάνω, δεν πειράζει. Παράντος. Τοφ. Σοφάλα. Χαμηλά θα ήταν το φάουλ. Αλλά αν έπαιρνε το καλάθι θα ήταν πολύ δύσκολο. Και ο Πατελίδας για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Μας άρχισε λίγο να έρθει, ήταν κρυμμένος από διτήρια, δεν πειράζει, χίλιοι καλοί χωρούν στη ζώνη Καρίνα. Χατζόπουλος θα περάσει τώρα στον πάγκο. Μπούχαλης στην επαναφορά, 14 δευτερόλεπτα για τους Μαμούς. Μακρύς από την baseline, υπάρχει deflection με τον Χατζημανουήλ, άπλωσε τα χέρια του. Φαίνεται, άλλος είναι ο τερματοφύλακας εδώ πέρα στην προκειμένη φάση, όχι ο Μπαντής. Σουτιά 3, άστοχο. Γιάκος με τα κατάφερε. Στίευομαι προφανώς για προηγουμένως. Μπαντής. Έτσι πως άπλωσε τα χέρια του. Χατζημανουήλ. Παίρνει ένα screen από τον Πατρίδα, θα του δώσει την μπάλα. Βάλει πλάτη τον Καραγκούνι, ο οποίος εξακολουθεί να είναι σε ρακέτα και σε άμυνα και σε επίθεση. Άστοχος στο δοκάρι εντός εισαγωγικών από τον Ντοκ. Το σουτ. Γιάκος. Από την αριστερή πτέρυγα οργανώνει την επίθεση για τα Μαμούθ. Καραγκούνι σουτ για 3 ενίοτε. Παίρνει σουτ, είναι άστοχος όμως. Περισσότερο από την περίμετρο. Και έχουμε time out που έχει καλέσει ο Μακρύς. Δεύτερο time out για την βραδιά για την πρώτη αναμέτρηση που έχουμε στη Σόνη Καρίνα. Αυτή τη φορά ο Μακρύς για λογαριασμό των Μαμούθ επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά στη Σόνη Καρίνα. Έπειτα από το time out που έχουν καλέσει. Που είχαν καλέσει οι Μαμούθ αυτή τη φορά. Ντοκ κατεβάζει την επίθεση και σε ρόλο point guard. Μανουήλ παίρνει ένα screen από τον Πατελίδα, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι εύστοχος. 28-25. Κοντάνε με το πολύ ισχυρό όπλο των αντιπάλων του Σουτζάζ αυτή την επίθεση, το τρίποντο. Ειδικά στην πρώτη περίοδο είχαν 5-6 σε κάποια φάση. Λίγο πριν τη λήξη αυτή η Μαμούθ. Θα σπρώξει την μπάλα στον Πατελίδα, συγκράτησε και την μπάλα και την κατευθείαν από την Μανουήλ. Μπαντής. Πάει να βγει ένα υπέροχο teamwork σε ξανά πάσα στον Παρισάκη από τον Χατζημανουήλ. Το νούμερο 44, άστοχος ο Παρισάκης. Φυσικαστή πάσα Χαρκιαδάκης στην κίνηση, αέρινος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λαμπάραντος από το μακρύ, Φαράντος τώρα έχει περάσει τον πάγκο για τον Μαμούθ. Ντοκ. Πατελίδα στα 16. Πάλι πλάτη. Πάει μέχρι μέσα, κέρδισε τον Καργούνι, είναι άστοχος, επιθετικό rebound με το άλλο χέρι αυτή τη φορά, έφτοχος 30-27. 5 επιθέσεις σε 2 σερί, back to back. 5 πόντι σε 2 σερί επιθέσεις back to back για Jazz διαφάνω. Καγιαδάκης. Παίρνει στον Μακρύ, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Αλλαγές τώρα στις άμυνες στην περιφέρεια και πάλι είναι ιδιαίτερα ενεργό το ball movement για τους Μαμούθ. 3 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστούν όμως. Λιάκος σουτ για 3, πήγαν 2 παίκτες πάνω την άστοχο. Λιάκος πήγε για τον επιθετικό rebound, δεν κατάφερε παίρνει στον Πατελίδα. Ο οποίος θέλει να βγάλει μια μακρινή πάσα, τη συγκράτησε και θα τη μετατρέψει σε assist. Ο Μπαντής 32-27. Ανάβουν τα αίματα σιγά σιγά στη Σόνη Καρίνα. Καθώς είμαστε στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Λιάκος. Ζαδάκης από την διαγωνία. Μακρύς. Ο Λιάκος δίνει και ένα screen. Ο Μακρύς σε αυτόν. Απελευθερώθηκε παρκώς και τιμώρησε την άμυνα των Τζάζ ο Λιάκος. 32-29. Μπαντής. Ο πρώην τερματοφύλακας. Από την κορυφή, ο Μανουήλ. Μπαντής είναι ένα screen.
Βασιλίδας. Αυτό ζήτησε ο Ματίζης, δεν θα πάρει και βρεθεί ελεύθερος. Πήγε μέχρι μέσα, του κέρδισε το φάουλ. Παλικαρίσια θα έλεγε κανείς ο Ματίζης. Δούκιας είναι έτοιμος να περάσει εντός Εχνέου. Και αυτό θα κάνει. Παρισάκης κάθεται στον πάγκο. Δεν σε βοηθούν πρώτες παιχνίδες. Τι άλλο νέα. Αυτό όμως δεύτερη θα σβρώξει την πάνω ντόκαλα εκεί που είναι ο Χαλκιαδάκης. Πού γαλείς. Έρχεται τελευταίος παίκτης ο Μακρύς και θα πάρει την μπάλα και θα πάρει το σουτ. Δεν θα βάλει τον τρίποντο όμως. Θα το μαζί της είναι σαν ριμπάουντ. Δουλειάς. Στην πάσα. Υπέροχο πάσιν γκέιμ τώρα. Θα αποδώσει καρπούς για τους Τζαζ. Ντοκ βρέθηκε κάτω από το καλάθι. Σαν χειρουργική επέμβαση άφησε την μπάλα σε αυτό. 35-29. Μου καλείς. Γιαδάκης. Γιάνκος στην κορυφή. Σκαστή πάσα, πήγε να βάλει μία ακόμα ο Μακρύς, έχω την εντύπωση, αλλά είχε καλή άμυνα απέναντί του. Γιάνκος μέχρι μέσα τελειώνει ο χρόνος επίθεσης, το ξέρει, είναι άστοχος, θα σμπρώξει την μπάλα και μία ακόμα φορά κάτι ο Μανουήλ. Αυτό είναι το όνομα του φόντου. Δεν συνήθως τα αδέρφια τριγιώνουν. Μπαντή. Δουλειά σου. Ο Μανουήλ. Συγκρατεί την μπάλα επίτα από τη φλέξη, ο αντιπάλου και την αφήνει στο καλάθι ο Πατελίδας. 37-29. Έχουν καθιερώσει ρυθμό, ο οποίος αντικατοπτρίζεται και στο σκορ πλέον η Τζαζ. Πού χαλείς. Έχει μέσα ένα running floater. Ιδιαίτερη επιλογή είναι άσκηση. Μακρύς πιέζει παραδίγο να κλέψει την μπάλα του. Την πάσα του Πατελίδα στον Βαντή. Αντιμενουήλ. Μια πάσα στον αδελφό του. Θα την πάρει αυτός από τον Μπαντή. Πήγε να το ξαναβγάλει. Επομένως overpassing τώρα από τους Τζαζ. Δεν ήρθε το καλάθι. Κλάπει την μπάλα και στο ανοιχτό γήπεδο θα πείσει αυτήν στο καλάθι. Ο Λιακός. 37-31. Είστε ψέτο λέει ο Πατελίδα. Ντοκ. Μπαντή ζήτησε, δεν θα πάρει. Ο Πατελίδα ο οποίος θέλει να αποστάρει. Πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος και σε δεύτερο αντίπαλο. Στην αντίπαλη ρακέτα. Αργούνης. Ο Κρίς τώρα θέλει να τρέξει ένα jump shoot. Στέκεται και εκτελεί και ευστοχή. 37-33. Μπαντής. Πριν να σκρίνω τον Παντελίδα. Δούγιας πήρε τον... Ο Μανουήλ είναι εύστοχος. Δύσκολη προσπάθεια. 39-33. Τάκος. Μου χωρίζει από τη γωνία σου για τρεις, άστοχος. Θα πάρει την μπάλα ο Ντοκ. Ήταν εκεί πέρα πολύ κοντά, αλλά δεν πήρε το επιθετικό. Μακρύς, δουλειάς. Τελευταίο λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Ανατόλιας Τζαζ εναντίον Μαμούθ. Στην πρώτη τους εμφάνιση για το Σάμερ. Βρισκόμαστε στην development, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Ντοκ. Μπάλα περνάει εκτός. Και είναι για τους μαύρους. Λέγω στο κανόνι την επίθεση για αυτόν. 41 δευτερόλεπτα. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις για το πρώτο μισό. Στην κίνηση ο Χαλκιαδάκης απελευθερώθηκε. Είναι άστοχος όμως. Χατζημανουήλ στην κίνηση Μπαντής. Πάλι Χατζημανουήλ θα γυρίσει ένα δύσκολο fairway. Εύστοχος απέναντι στο υψωμένο χέρι του Μακρύ. Δεν κατάφερε να παίξει επαρκώς καλή άμυνα για να μην δεχτεί καλά η ομάδα του. Χατζημανουήλ. Μακρύς. Άμυνα λέει πολλαπλές φορές ο Μπαντής. Στη weak side. Λιάκος, όλοι λέει χαρακτηριστικά. Αναφερόμαστε στην επίθεση. Καραγκούνης έφτιαξε μια πάση στη γωνία. Δεν υπήρχε παίκτης εκεί πέρα όμως. Λιάκος. Μέσα ο Χαρτιαδάκης σου για τρεις. Άστοχος τώρα που υπήρχε παίκτης ο Μούχαλης στη γωνία. Δεν πήρε την μπάλα. Τρία δευτερόλεπτα για τους Τζαζ. Μια μακρινή πάσα Μπαντής. Δεν θα καταφέρει. Πολύ δυνατή και πολύ μακρινή πάσα για τον συμπαίκτη του. 41-33. Τα λέει άκρη του γηπέδου. Μπροστά με 8 λοιπόν οι Τζαζ. Δεν κατάφεραν να βρουν την ίδια ευστοχία, τον ίδιο ρυθμό από τη γραμμή των 6.75 η Μαμούθ. Συνεπώς, αυτός ήταν ένας παράγοντας ο οποίος τους κράτησε πίσω, συνολικά στους 33 πόντους
στην λήξη του πρώτου μισού. Από την άλλη, οι Jazz κατάφεραν να βγάλουν και άμυνες κλειδιά. Πρέπει να τα πράγματα τα οποία είναι σωστά για αυτούς στην επίθεση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σαν Καρίνα για την έναρξη του δεύτερου μισού. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Jazz, οι οποίοι έχουν υπερισχύσει στο πρώτο ημίχρονο, ιδίως στην δεύτερη περίοδο. Έχουν καταφέρει να βρίσκονται μπροστά με 8. Βιάστηκα να μιλήσω με 11 τώρα. Χατζημανουήλ βάζει το τρίποντο. Με ψύχα διαφορά του Jazz για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μάλιστα. Καθώς απειλούνταν με ψύχα διαφορά κατά τους κατά την έναρξη του παιχνιδιού στο 4-11. Εκεί έμεινα εγώ. Μέχρι μέσα εύστοχος, ok. Ένα running floater από το μακρύ τον δικαιώνει. Θα παίξουμε με δύο χειριστές σύμφωνα με πληροφορίες που αντλήσαμε από τον πάγκο. Τι αντλήσαμε δηλαδή, μόνο μου είναι. Που αντλήσα από τον πάγκο των Jazz τόσο σε πράξη όσο και σε θεωρία. Δουλειά σου. Χατζημανουήλ στην γωνία. Άλλαξε με τον Παρισάκη. Θα πάρει το τρίποντο. Τώρα μπήκε και βγήκε. Θα σπρώξει την πάνω καραγούνη εκεί που είναι στην παίκτη του. Γιακός. Γιακός στέκεται πολύ. Πολύ κόλλο εκεί πέρα, δεν έκανε βήματα, δεν το έκαναν φάουλ. Παρισάκης έκλεψε. Μέχρι μέσα πάλι Καρίσιο, καλά δεν κέρδισε το φάουλ. Έχει μια παρατήρηση. Παρατά 6-35. Μακρύς τώρα κατεβάζει την επίθεση για τα μαμούς σε πιο χαμηλό τέμπο. Σε πια 3. Χαμηλό τέμπο μέχρι να πάρθει ένα τέτοιο τρίποντο. Δεν μπήκε όμως. Παρά το δυσκόλεψε λίγο τον Χατζημανουήλ, ο οποίος κατάφερε να πάρει το τελικό rebound. Δουλειά σου. Ξέρω με χειριστή. Χατζημανουήλ συγκράτησε πολύ ψηλά από την ίδια. Σκαστή πάσα Παρισάκης, είναι άστοχος κάτω από τη ρακέτα. Καραγούνης. Μακρύς. Στα 16, Λιάκος έχει βρεθεί στην κορυφή και πήρε. Χρονεύει δύο ψηλοί για να δώσουν screen shoot για 3, εύστοχος. Μιάκος το χρειάζονταν αυτό το τρίποντο. Μαμούθ 46-38. Φοράει και νέους στους 8. Δουλειά σου. Χατζημανουήλ. Λίδωσε ένα jump shoot εύστοχος. Να μάθαμε από τον παντή ο οποίος ήταν στη γωνία. 48-38. Ιδιαίτερη ευστοχία και από τις δύο ομάδες. Σε αυτά τα πρώτα δύο και κάτι λεπτά. Μακρύς. Μακρυζάκης στους 3 για να δούμε αν θα μπει και αυτό στο πάρτι. Είναι άστοχος όμως από τις 45 περιπημίρες. Μπαντής. Δουλειάς. Εμμανουήλ, σκαστή πάση στον Μπαντή, συγκρατεί αυτός. Δουλειάς. Παρισάκης ένα jump shoot, εύστοχο. 50-38. Τι είναι ρε παιδιά. Στο τη διάρκεια του time out, μήπως ήπιανε νερό της ευτοχίας. Νερό της ευστοχίας, γιατί όχι. Μακρύς. Πέρασε μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια. Ο ίδιος πάγει το επιθετικό rebound. Άστοχος Μπαντής. Κατοχυρώνει, έβγαλε μια ρηψοκίνδυνη πάσα στον Δούκη ο οποίος περίμενε. Δούκης ο οποίος έχει διαφορετικό ρόλο. Έτσι σαν άσος στην τρίτη περίοδο. Αυτές λοιπόν οι πληροφορίες που αντλήσαμε από τον πάγκο των Jazz. Μπράβο μας, μπράβο μου. Αντλήδας άστοχος πλεονεκτική για αυτόν θα έχει θεωρητικά. Παράντως δεν έγινε το κλέψιμο για τον Jazz. Πήρε ο Μακρύς αλλιώθηκε η προσπάθειά του από τον Μπαντή. Κάποιοι να παίξουν για τα Μαμούθ. Νάκος για 3 με το που πήρε την μπάλα έχει βρεθεί ελεύθερος άστοχος. Θα σπρώξει την μπάλα και πάνε Χατζημανουήλ. Το έχει κάνει πολλές φορές από αυτό. Μπαντής θέλει να τρέξει. Συγκριστεί από δύο Χατζηλίδας. Ψάχνει πάσα τη βρήκε στη γωνία, ρηψοκίνδυνη πάσα του Ιγιας, θα πάρει ένα σούτ άστοχο. Μόνο τον μπλο, φαίνοντας τον έκλεισε καλά. Κάλυψε χώρο για να το κάνει αυτό. Χατζηδάκης, Νιακός. Χατζηδάκης, πήδηξε εκεί πέρα. Ενδεχομένως για αντιπεριφασμό, δεν ξέρω. Μακρύς, μέχρι μέσα Χατζηδάκης στέκεται και εκτελεί άστοχος, μακρύς το rebound. Μπαντής, μια μακρινή πάσα Παρισάκης. Συγκίνηση, λάθος συνεννόηση μεταξύ Παρισάκη και Χατζημανουήλ. Με το νούμερο 15 η μπάρα θα περάσει εκτός. Λάθος τώρα για τους τεχνικά γηπεδούχους. Μπούχαλης περνάει εντός της του Χαρτιαδάκη.
7-7 τα λάθη. Παράντος. Τραγούδης. Πέρασε μέχρι μέσα. 203 με ωραία καμπύλη. Η μπάλα στριφογύρισε μέσα στη Στεφάνη. Δεν το έκανε το χατήρι όμως. 50-38. Πάρε να βγάλουν ένα ακόμα play παρόμοιο με αυτό προηγουμένως. Η Τζαζ Κοντλίδας. Του ίδιος έπαιρνε μια μαχνή πάση στον Παρισάκη. Ξαναπάρει το ίδιος τώρα από τον Κοντλίδα. Ζήτησε ο Παρτιδίδας και γύρισε με τη μία, έκανε μια προσποίηση, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Ήρθε και ο Φαράντος και ο Καραγκούλης, οι δύο ψηλοί των Μαμούθ. Να τον περιορίσουν και δεν το έκαναν επαρκώς. Time out που έχουν καλέσει Μαμούθ. Βλέποντας τη διαφορά να ξεφεύγει ακόμα περισσότερο, βρισκόμαστε στα μέσα της τρίτης περίοδου, 52-38 στους 14 υπέρ των Τζαζ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στη Σόνη Χαρίνα, επί το από το time out που είχαν καλέσει οι Μαμούθ, για να δούμε τι έχουν βρει και τι θα ψάξουν να βρουν. Ντοκ έχει περάσει εδώ, ο Πατελίδας του είπε Ντοκ μπες μέσα, πάρε πρωτοβουλίες πολύ χαρακτηριστικά λίγο πριν την έλευση των δύο ομάδων εκ νέου στο παρκέ. Μακρύς, άλλαξε με τον Φαράντο, πήρε από τον Λιάκο, ξαναδώσει την μπάλα, Φαράντο στον Λιάκο. Μπάλα χάθηκε και μέχρι μέσα ο Πατελίδας αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ένας ακόμα ευνηδιασμός για τους Τζαζ, 54-38. Καρκούνι θα λέμε το ρεφ. Κούχαλης. Λιάκος συγκρατεί, πάρε λίγο να χάσει. Παράντος. Βαλμέντο τον Πατελίδα, ενδιαφέρον ματσάπ. Θα βγάλει μια πάσα στη γωνία. Έρθει από μια προσποίηση, απελευθερώθηκε παρκώς με ταμπλό εύστοχος. Ο Μακρύς μπατήσε έμεινε στην γωνία στο τρίποντο. Έφαγε εντός εισαγωγικών την προσποίηση, 54-40. Μποντής. Τελίδα στα 11. Παίρνει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό το άστοχο και το rebound από τον ψηλό που του έδωσε το screen. Ο Χατζόπουλο, ο οποίος έχει περάσει εντός μετά από πολλή ώρα και καλά τη κεφάλαιο του Μποντή. Πάλι που έχει χειροδίσει τον Μακρύ. Μαζί θα έρθω στη βολή, δεν έρθει και το έμεσο τρίποντο. Κουχαλής. Μέχρι μέσα από Κουχαλής, δύσκολη προσπάθεια, βρήκε άμυνα, δεν έβαλε το καλάθι. Κουχιάς. Οργώνει το γήπεδο τώρα. Μια μικρή βόλτα στην περιφέρεια, Μπαντής. Ζήτησε ο Πατελίδας, θα πάρει, θα γυρίσει. Χριστή από δύο, έχει βρει τοίχο, έχει κάνει βήματα. Μακρύ στα 18 και το 10 έδωσε στο 8 την μπάλα, καλό, 200. Ένα σκρίνο από τον Φαράντο. Μακρύς στην κορυφή, μια προσποίηση μέχρι μέσα, ένα running floater έπειτα από μια ακόμα προσποίηση, άστοχος. Ένα αέρια προσποίηση, μικρή. Αλλά το ροντάρ μου το ανοίξε, μπράβο μου για μια ακόμα φορά. Παντή στο rebound, Δούγιας. Πάλι Μακρύς πήγε για το κλέψιμο, ο Λιάκος. Άσκησε πίεση τώρα στον Παντή, ο οποίος άλλαξε με τον Χατζημανουήλ με το νούμερο 44 και πάει μέχρι μέσα για μια ακόμα φορά, 58-40. Λιάκος, ετοιμάζουν αλλαγή η Τζαζ. Κάτι τέτοιο ακούστηκε, Φαράντος έχει βρεθεί σε πλεονεκτική θέση. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παραλίγο να κερδίσει και το φάουλ από τον Παντελίδα. Ποιος έπεσε πολύ καλή άμυνα ψηλά στα όρια του φάουλ. Αλλά δεν το έκανε. Παντής. Παντής απέναντι στον αμφισβητικό δίπολο, δεν θα πάρει σκρίνη σε πρώτη φάση. Παντζόπουλος τώρα ανεβαίνει για να δώσει, έχει ανέβει πολύ ψηλά. Είναι ένα σκρίνη στον Λιάκο, pick and roll δεν θα βγει, η άμυνα δίπλο σε κατάλληλη στιγμή και τώρα Λιάκος στο ανοιχτό γήπεδο θα αφήσει στο καλάθι, time out. Ντοκ τον κυνηγούσε, ήταν πιο γρήγορος όμως ο προσωπικός αντίπαλος. Είναι το 42, time out που έχουν καλέσει Τζαζ τώρα, παρά το γεγονός ότι είναι μπροστά με 14 πόντους, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα απομείνοντα 2 και 19 της τρίτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μια ακόμα φορά, που αλλού στη ζώνη Καρίνα, έχουμε συνέχεια του παιχνιδιού. Καθώς τελείωσε το time out που ήταν καλέσει η Τζαζ, οι δύο ομάδες εξάντλησαν σχεδόν όλο τον χρόνο που είχαν. Μπαντής κατεβάζει την επίθεση. Καλό μας νιέμ για μία ακόμα φορά την κατέχει την άμυνα.
την επίθεση των Jazz. Χατζόπουλος έχει κερδίσει το φάουλ από το Φαράντο και θα εκτελέσει δύο βολές. Ψηλά το φάουλ. Στην πρώτη ο Χατζόπουλος. Χατζόπουλος στη δεύτερη. 59-44. Φαράντος. Μακρύς. Λιάκος. Στα 13 δευτερόλεπτα έδωσε σκρίν ο Καραγκούνης για να απελευθερωθεί από τη γωνία. Ο Μπούχαλης ο οποίος αστόχησε, σπίρει την μπάλα, ενδιαφέρουσα επίθεση, πολύ μελετημένο πλάνο φάνηκε, δεν νομίζω να βγήκε τυχαία. Μέχρι μέσα, χορευτικό στον αέρα, η μπάλα περπάτησε, έκανε τελικά το χατήρι του Χατζόπουλου. 61-44. Μπούχαλης. Λιάκος. Φαντάντος. Φαντάντος, ωραία πάσα και πάει μέχρι μέσα, ανάποδο λέει από τον Λιάκο. Παίρνεται σε άμυνα, η διαφορά στους 15, 61-46. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ στην τρίτη περίοδο οι Jazz. Φορές από το Χαρδιαδάκη και τον Μπάγκο προσπαθεί να ψυχώσει τους παίκτες του για την επερχόμενη άμυνα. Παντής σε ρόλο point guard. Εζημανουήλ συγκρατεί. Εζημανουήλ, υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει το Φαράντο και πάλι. Τρίτο του Φαράντου. Χαρδιαδάκη το σκέφτεται τώρα να περάσει εντός. Από τον Μπάγκο αφήνει την πετσέτα. Δεν θα περάσει εντός. Δεν έχει ζητήσει αλλαγή. Σουτιά 3 Χατζημανουήλ. Εύστοχος. Μαχαιριά στην καρδιά των Μαμούθ. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. 64-46. 64. Ωραίος. Πήκε να σου πετύχει. Εφαρά στους 18. Μακρύς. Έκανε μια προσπίση. Χρήσε το καλάθι νόλου. Πάσε στον Μπούχαλη. Ξαναπήρε από αυτόν. Σταυρωτές τώρα απέναντι στο Χατζημανουήλ. Χορευτικό. Θα βάζουμε τον εαυτό του που δεν έβαλε το καλάθι. Είναι 15. Μπράβο, πάμε. Θα ρίξεις σε δύο βολές. Αυτό την πρώτη. Αυτό στη δεύτερη, στο 4-48. Κάτι στην άμυνα, λέει ο Χαρδιαδάκης από τον Μπάγκο. Μία από τις τελευταίες επιθέσεις για την περίοδο. Παντής, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 19 για τη λήξη της περίοδου. Ντοκ, ψάχνει την επιλογή, Παντελίδα σου για 3. Άσοχος η μπάλα πήγε και βγήκε κοντά το σούτ, φαράντες στο rebound, επέτρεψε άμυνα το σούτ, ήταν 8 δευτερόλεπτα, Μπούχαλης, για τον Μαμούθ. Μακρύς, ποιος το βγάλει το φύγει από την τρύπα, 3 δευτερόλεπτα. Μακρύς μέχρι μέσα ένα running flutter, όχι δυσμάχη και άλλη φορά δεν δικαιώθηκε, ούτε τότε, ούτε τώρα, τα φάση με τον εαυτό του και με τον Μαρκέ. 64-48 παραμένει το σκορ και με αυτό θα αποχαιρετήσουμε και την τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης, βρίσκονται πίσω με 16 η Μαμούθ για να δούμε εάν έχουν what it takes για να κάνουν ένα πολύ μεγάλο comeback και να πάρουν τη νίκη στο πρώτο τους παιχνίδι για το Summer. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Έτοιμα τα πάντα για να ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος. Πρώτη κατοχή για αυτήν είναι για τα Μαμούθ. Για να δούμε τι μπορούν να βρούνε. Είναι πίσω με 16. Μακρύς. Σταυρωτές. Ζάκος. Καραγκούνης. Παράδοση έχει κρυφτεί από 2. Έκανε μια προσπίση ο Μακρύς. Καυτή πάσα να χτύψει τα πόδια του παράδου. Τα δευτερόλεπτα πήρε με κάποιο τρόπο. Μακρύς έκανε ένα χορευτικό. Έβγαλε τον Καραγκούνη. Τι πληθωρική επίθεση ήταν αυτή για τα Μαμούθ. Η οποία μεταφράστηκε σε 2 πόντους. 64-50. Μακρύς. Το mind πίσω από την επίθεση. Μπαντής. 15 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Κάποια στιγμή θα γυρίσει πράγματι. Και έρθει στο φάουλ. Από τον Λιάκο. Σε ένα σκρίνο ο Πεντελίδας, ένα jump shot άστοχο από τον Μπαρισάκη. Πήγε να κλέψει την μπάλα ο
Dog να συνδυάσει την αρχή της επίθεσης στην έναρξη των αντιπάλων τους. Ο Δούγκες έχει ζητήσει βήματα για την προηγούμενη φάση. Καθαρό πιβότ σε φορά με τους ρεφς. Δόκτωρο rebound. Ένα ακόμα μαχητό σου δεν μπήκε. Κατλίδας ύψωσε για τον Παρισάκη. Θα σμπρώξει την μπάλα. Ο Φαράντος εκεί που είναι συμπαίκτης του. Μακρύς. Εκεί που είναι και συμπαίκτης του. Ήταν και ο Δόκτωρο δεν πήρε την μπάλα. Καραγούνης. Πάλι μακρύς από την γωνία. Ωραία πάσα. Έκανε μια προς πίσω που έκανε ενδεχομένως αχρίαστη. Και φάουλ, όχι. Με τζάμπολ. Καραγούνης θα λέει τώρα στον Μπούχαλη. Κάντου την χαρακτηριστικά. 64-50 παραμένει. Τρίδας τρέχει μέχρι μέσα, κέρδισε το φάουλ. Θα μετρούσε το καλάθι. 2,5 βολές σημαίνει αυτό. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Καραγούνη. Στην δεύτερη, Μπούχαλης. Φαράντος. Για να δούμε. Έχει κλειστεί, θα γυρίσει Μπούχαλης στη γωνία. Στα 10 δευτερόλεπτα. Καραγούνης δίνει το screen. Νιάκος μέχρι μέσα βρήκε χώρο. Πήγε εκεί πέρα, εκεί που του είχε τελειώσει ο χώρος. Μπάρα θα περάσει εκτός. Παραμένει για τα Μαμούθ. 5 δευτερόλεπτα όμως. Έκανε μια προσπίση, το έχει κάνει πολλές φορές ο Μακρύς. Και απόψε θα μετρήσει αμπί. Άστοχος, θα κερδίσει σε 2 βολές. Πάνω που έχει χρειαστεί τον Μαρισάκη αυτή τη φορά. Μακρύς, ευχαριστώ πολύ. Σκεφτεί από δύο, θα βγάλει την μπάσα. Παρισάκης. Ο Δόπουλος κατεβάζει την μπάλα, έκανε μια προσποίηση. Απελευθερώθηκε και μπαρκώς θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 67-51. Φράσου 16, 8 λεπτά πριν τη λήξη και της τέταρτης περίοδου. Μπούχαλης. Στην πάσα άλλαξε με τον Λιάκος. Ζήτησε και πάλι ο Δούγιας βήματα από τον πάγκο. Συγκρατεί χωρίς να πατήσει την μπάλα. Χωρίς να χάσει την μπάλα, χωρίς να πατήσει την baseline. Ο Φαράντος άστοχος επιθετικό rebound. Στον πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Από τον πανταχού παρόν δα. Νιάκο. 67-53. Ντοκ. Καρισάκης. Καρισάκης πήρε να σκούν, πάρει ένα ακόμα από τον Χατζόπουλο. Έκανε μια προσποίηση. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, θα υπάρχει παράβαση ο Ντοκ. Έχασε προς τη μην την μπάλα, ήταν εκεί πέρα και έξωσε την κατοχή. Παρισάκης δεν έβαλε το καλάθι όμως. Θα γυρίσει πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μόνο τα απλό επιθετικό rebound και πάθει από τον Παρισάκη με κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε πώς θα βάζει με τον εαυτό του Καραγούνης. 69-53. Κρίς, πριν από τον Μπούχαλη του επιστρέφει τώρα την μπάλα, πρέπει να μπει. Και μπήκε για τα Μαμούθ. 69-56. Οδύσει μια μακρινή πάσα, δεν θα πιάσει ο Παρισάκης. Πήγε deflection από τον Σπρούν Βίβαλο. Αρκετά εξητημένη προσπάθεια στον για 3 από την γωνία. Δεν θα πιάσει ο Μαμούθ. Κρίμα, θα ήταν πολύ καλή συγκυρία για αυτούς. Στις 10 θα έπρεπε διαφορά. Όχι, δεν θα μπει το καλάθι από τον Πατελίδα. 2 βολές. Φαουλ που έχει χρειαστεί τον Μακρύ. Θα σου στην πρώτη πατελίδα. 69-56 παραμένει. Θα σου στην δεύτερη Καραγούνη στο rebound. Νιάκος. 17 δευτερόλεπτα παίρνει τα βήματα. Άστοχη προσπάθεια. Δύσκολη. Δεν πήρε το φάουλ. Φαράντος παίρνει το rebound. Συνδικό και τα συγχαρητήρια από τον Καλτζεδάκη, ο οποίος είναι στον πάγκο. Σου για 3
Χρυσοδάκης έχει σχεδόν πει στο παρκέ. Μαχρύς έβαλε το τρίποντο, έπρεπε να μπει. Και μπήκε για τα Μαμούθ. Πήγε για το κλέψιμο και το έκανε ο Λιάκος. Πήρε την μπάλα από το μακρύ, ήταν πέρα και έβαλε το χέρι ο Μπαντής. Time out έχει ζητήσει από τον Πάκο Δούλιας. Μόνο τον Τζαζ. Πρέπει κάποιες εμαχίες. Γεια σας. Ξέρω πως πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Zorig Arena έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Τζαζ αυτή τη φορά. Να τους γίνει για αυτούς. Έχουμε εξοπλιστεί εδώ πέρα στο Zorig Arena με διάφορα υγρά. Πόσιμα εννοώ. Καλωρικά πόσιμα. Περά, αναψυκτικά. Για τρεις, άστοχο. Από το Αμερικά της Μαντουή. Ενεργειακά ποτά. Έχουν βαρέσει ζέστες. Χρειάζονται αυτά. Μακρύ. Τρεις. Συγκρατεί ο Φαράντος. Ξέρετε τις συμπλογές του Μακρύς. Βρήκε, υπάρχει deflection. Θα σμπρώξει την μπάλα τότε εκεί που είναι πάρει ο Μακρύς. 10 δευτερόλεπτα. Παράδοτος ανεβαίνει, θα δώσει ένα screen Μακρύς. Μέχρι μέσα στέκεται δύσκολη προσπάθεια, μόνο ταμπλό. Μαξάκης. Πατελίδας. Πατελίδας. Σαν οδός στρωτήρας, πάει μέχρι μέσα, έχει κλειστεί από 3. Μονουήλ. Χρυσάκης είχε βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε το σουτ. Μονουήλ το σκέφτηκε, παίρνει την baseline, συγκρατεί ο Πατελίδας, έχει βρεθεί ελεύθερος, ο Μπαντής δεν θα πάρει την μπάλα, μέχρι μέσα ο Πατελίδας άστοχος, απέναντι σε τουλάχιστον δύο παίκτες, άμεσα πάνω του. Ουναλίστε. Λιάκος. Πάει μέχρι μέσα, βρήκε το χώρο, έκανε το mini Eurostep μέχρι μέσα και αυτός εύστοχος. Η διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, κάτω από το διψήφιο μετά από πάρα πολύ ώρα για τα Μαμούθ. 69-61. Στους 8, 5 ακόμα λεπτά και φάουλ του Λιάκου. Βάλλοντας ζήλος, τον οδήγησε στο φάουλ που έχει κάνει στον Χατζημαντουήλ με το νούμερο 15. Βαθείς. 1-4 τα μάτια πλέον, δεν έχουν άλλο να δώσουν τα Μαμούθ. Λίδας έχει γυρίσει. Και δύση φάουλ από τον Καραγκούνη. Δεν το μάθει και το Μαμούθ. Ας πούμε και στην πρώτη. Ας πούμε στη δεύτερη. Θετικό rebound το Βρεθάκη, μέχρι μέσα πήγε ο Πατελίδας, ξανά επιθετικό rebound, θα βάλει το καλάθι. Τους δύο πόντους που δεν βρήκε, από τις δύο βολές τις βρήκε, έπειτα από επιθετικό rebound, ο Επιμένα νίκησε για μία ακόμα φορά από την αναμέτρηση. Στην διατρίς Μπούχαλης πρέπει να μπει, είναι άστοχο, να πάρει στο Πουλιάκο, μαζί στο rebound, δεν θα ψάξει μία μαξινή πάση αυτή τη φορά. Ζωνουήλ, κίνηση πήρε και πάει μέχρι μέσα, πάρα πολύ αποφασιστικά θα κερδίσει το φάουλ και δύο βολές. Ο Μπαντής. Φάουλ που έχει το δει στο Μπούχαλη. Κάσουμε στον Μπαντή στην πρώτη. Ένας όμως στη δεύτερη. 72-61. Και 7 στις 16 βολές για να το λένε τζαζ πια. 3 στις 4 για Μαμούθ. Λιάκος, έχουν εκμεύσει περισσότερες βολές οι τζαζ. 4 φορές περισσότερες. Στο διατρίς, εύστοχος μακρύς. Κρύο αίμα, μακρύο αίμα. 72-64. Ρώτησε τον Ανεμίρη για να πιέσει τον Ντοκ. Ο Τρίδας. Παντής τώρα θα κατεβάσει την επίθεση και έχει προετοιμαστεί αλλαγή. Δούλιας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για λογαριασμό των τζαζ. Αν είναι δυνατόν, τι πήγε να βγει. Θα αρκεστεί στο φάουλ ο Χατζημανουήλ και θα πάρει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό καλάθι στη φάση του αγώνα. Εάν έμπαινε. Δύο βολές. Το περνάει στον πάγκο, ο Δούλιας στη θέση του. Αυτό τον άλλαξε τελικά. Μανουήλ εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στην δεύτερη, 74-64. Μακρύς.
δεν θα εκτελέσει άλλο σουτ. Στάθηκε, Φαράντος. Είδα τον Λιάκο. Τώρα λέει από τον Πάγκο Χαλιφεδάκη, για να δούμε. Φαράντος δίνει ένα screen. Σάιτε, πολύ όμορφη κίνηση, μακρινό δίποτο, δεν θα μπει όμως από τον μακρύ αυτή τη φορά. Μαντής. Οι κίνησες Πατελίδας έχουν βγει πολύ γρήγορα, οι Jazz δεν θα βρουν όμως το καλάθι. Και βρεθεί ένα κόσμο Παρισάκης και φάουλο από τον μακρύ. Ή όχι. Όχι. Άλλο τον Παρισάκη, διορθώνω. Αυτό μου λάθος. Δέκοστε με αναφορά. Τρεις. Λιάκος σουτιά, τρεις. Είχε βρεθεί ελεύθερος και το αποδεικνύει. 74-67. Time out που έχουν καλέσει οι Jazz για μία ακόμα φορά. Τίποτα δεν έχει τελειώσει για τα Μαμούθ. Είχαν βρεθεί πίσω ακόμα και με 16 πόντους στη λήξη της τρίτης περίοδου. Για να δούμε τι μας έχουν πειράσει. Δεν μείνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στη Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είχαν καλέσει time out την Jazz και έχουν την κατοχή έπειτα από αυτό. Παρισάκης, zone press τώρα όπως είναι πολύ λογικό από τα Μαμούθ. Δεν έχουν καταφέρει να πάρουν την μπάλα. Δεν έχουν φάει να δώσουν. Πήγε ο Μακρύς να κλέψει από τον Παρισάκη στη βοήθεια. Παντής, θέλει προσοχή τώρα για τον Jazz, έχει βρεθεί ελεύθερος. Για τρεις εύστοχο από τον Χατζημανουήλ. Αυτό κι αν είναι μαχαιριά στην καρδιά του Μαμούθ. Η διαφορά εκ νέου στους 10 πόντους 3 λεπτά πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Μακρύς. Μακρύς συγκρατεί απέναντι στον Παντή. 8 δευτερόλεπτα. Βάρει να σκέφτει το Φαράντο, θα το εκμεταλλευτεί απέναντι του. Άλλος παίκτης τώρα. Καραγκούνης. Τζάμψο τελείω. Τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Airball. Παντή στο rebound. Εδώ και πέρα κάθε δευτερόλεπτο είναι σαν σουβλιά στην ράχη των Μαμούθ. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Δουλειάς. Παίρνει στο μακρύ. Ανέβει, είναι πολύ ψηλά. Θα δώσει ένα χτύπημα ο Πατλίδας. Θα πάρει το ριμπαρά. 4 δευτερόλεπτα. Ένα jump shot με τα μπλο. Άστοχο. Θετικό rebound από τον Παρισάκη. Παραλίγο φάουλ. Από τον Καραγκούνη. Στου 3 θα την παρέλα από εκεί που έχει στόχο. Προηγούμενο θα το πάρει. Ωραία τρίπλα. Μαντή στου 3 θα το τελειώσει. Στα 5 δευτερόλεπτα. Εύστοχο. 80-67. Σφραγίζει. Σίγουρα τη νίκη για τους Jazz. Εντάξει, θα βάζει με τον εαυτό του. Υπάρχει φάουλ τώρα. Ράντος στα 20 δευτερόλεπτα. Μέσα ανάποδο λέει απέστοχος. Πάμε την ρακέτα. 69. Σίμος Κραντς Τάιμς στον Καρίνα. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Jazz. 89. 1.48 ακόμα. Μαντής. Μαντής μέχρι μέσα πέρασε από 2. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 82-69. Λιάκος, πάνω θα περάσει εκτός από το πόδι του. Δεν είναι σκεντρωμένη πλέον η Μαμούθ. Δεν θα κάνει το κλέψο ούτε το ρωματίες παρά την φιλότιμη προσπάθεια. Ένα πολύ ωραίο lay-up τον Πατελίδα. Τόχο λέει πολύ χαρακτηριστικά ξεσπώντας τη συμπαίκτη του. 84-69 lay-up παλαιάσκοπης. Η φορά στους 15 εκ νέου. Θα σπέκτη για το επόμενο πολύ συναρπαστικό παιχνίδι όπως αναμένεται στην Elite. Μακρύς. Θέλει κατά δευτερόλεπτα στην weak side. Μουχαλής. Σουτιά 3. Λιάκος εύστοχος. 74-72. Τώρα μπαίνουν τα... Τίποτα μπήκε τώρα αυτό για τους Μαμούς. 15 δευτερόλεπτα. Στην στήρια του Παλαιδούκια σε ένα jump shoot εύστοχο και πάλι. Τον Παρισάκη. Πάτω που να είναι λίγο μακρύς, τελευταίο λεπτό. Στην τέταρτη περίοδο. Μπουχαλής. Μακρύς σου για τρεις με ωραίο φόρμα. Έστοχος και πάλι, 86-75. Μπαντής την επαναφορά. Χατζημανουήλ. Για το κλέψιμο Λιάκος. Για συγκρατή. Μπαντής και πάλι. Πέρασε, άλλαξε ταχύτητα, είναι άστοχος ο ίδιος το επιθετικό rebound απέναντι στο μακρύ. Υπήρχε Michael Deflection, πήγε όμως η μπάλα στο Δούνιο, ο οποίος αστόχησε. Μάχεται το rebound για μία ακόμα φορά, Παρισάκης. Σκάστη πάσα Μπαντής, θα αφήσει εμφατικά την μπάλα στο καλάθι, 88-75.
μέσα ο Λιάκος. Ένα ωραίο καλάθι, μια πολύ ωραία κίνηση με Eurostep 88-77. Κάτσε με το ίδιο για να δούμε αν θα εκτελέσουν επίθεση, θα εκδηλώσουν επίθεση. Η Jazz 6 δευτερόλεπτα απαντήσει, θα την αφήσει στο παρκέ. Ζήτησε από τον Χατζη Μανουήλ και αυτό έκανε. Παίκτε αλληλοσυγχαίρονται 88-77. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Στο συν 11 η Jazz με το δεξί μπαίνουν στην πρεμιέρα για αυτού στην development. Έχετε στην πολύ μεγάλη ευστοχία τη πρώτη περίοδου 5 στα 6 τρίποντα για του Μαμούθ. Τότε έκαναν τα πράγματα τα οποία ήταν σωστά για αυτού και κατάφεραν να φτάσουν στην διψήφια αυτή τη διαφορά. Μόλις με 6 παίκτες στη διάθεσή τους, κάπου εδώ πέρα, για τη συγκεκριμένη μετάδοση, 7 παίκτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν, για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό, ευχές για μου στη συνέχεια να είστε όλοι καλά. Τέλεια. Γεια σας.